Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Δήμαρχο να ενημερώσει εδώ το σώμα και τους δημότες που είναι εδώ. Ποιες είναι οι εξελίξεις με τη γέφυρα στο Καστρί, που είναι ένα σοβαρό θέμα, και ποιες είναι και οι εξελίξεις με τη γέφυρα στο Περικόλι. Η γέφυρα στο Καστρί, γιατί χθες είχα μια προσπαθή, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια πρόχειρη διάβαση στην υπάρχουσα γέφυρα, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη λύση από ό,τι είπαν και οι υπηρεσίες που ήρθαν χθες εδώ. Είναι το ποτάμι στο σημείο το συγκεκριμένο, είναι ορμητικό, οι σωλήρες μόλις κατεβάζει δεν βρίσκονται σε θέση του παρασύρου. Και είναι και επικίνδυνο. Και προκρίθηκε τέλος πάντων μια λύση να πει ένα πάτωμα στα δύο τμήματα που έχουν εξηγηθεί και να γίνει και μια ράμα βγαίνοντας από την μεριά την απέναντι από το Καστρί και να ανεβαίνουν πάνω στη γέφυρα. Αυτή θα είναι μια πρόχειρη για την οποία πρέπει να διασυνδεθεί με τις υπηρεσίες χθες στο Υπουργείο. Μου είπαν να κάνουμε μια επιστολή. Όσο αφορά το θέμα τώρα για ριζική επίλυση, έχουμε τις πληροφορίες ότι καθυστέρησε να μας έρθει η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, γιατί κάναμε τέλος πάντων κάποιες παρεμβάσεις και δεσμεύτηκε ο Υπουργός να το ξαναφέρει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να πάρει μια διαφορετική απόφαση, δεδομένου ότι και η ίδια δεν ήταν κατά πλειοψηφία, δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση. Οπότε αυτή η προσωρινή λύση είναι μια προσωρινή λύση. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση, γιατί θα είναι πάνω στην υπάρχουσα γέφυρα. Αν πάμε στο ποτάμι, φτάσει καταλαβαίνετε ότι πάλι θα υπάρχει τράγμα, πάλι θα υπάρχει διασφαλίζει αυτή η προσωρινή λύση την ασφαλή διέλευση οχημάτων κτλ. Είναι απλά. Η ασφαλή διέλευση δεν τη διασφάλισε με καρδιά, δηλαδή και επίσημα από τη γέφυρα όπως ήταν πριν. Κανένα δεν έχει υπογράψει ποτέ για την ασφαλή τη γέφυρα. Τώρα η περιφέρεια είναι την ασφαλή τη, και εμεί βεβαίω είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάποια πράγματα με ευθύνη. Για την άλλη πάνω έχει μάλλον θα προχωρήσει η αρμοδιά έργο, συμβουλεύει η μελέτη δηλαδή την υπάρχουσα 2 εκατομμυρίων. Ο προϋπολογισμός είναι αυτός, το πνευματικό κόστος θα είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, έτσι το υπολογίζουν. Έχει υπογραφεί. Τώρα πότε θα ξεκινήσει, πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν κάτι για την Καστρί, για τη συγκεκριμένη γέφυρα. Έχει προκριθεί κάποια συγκεκριμένη οριστική λύση, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό. Οριστική λύση είναι. Η οριστική λύση είναι αυτή με τη γέφυρα Μπέλη, σύμφωνα με τη μελέτη. Να παραμένουν τα ακρόβατα τα ίδια, να γίνουν δύο μεσόβατα καινούργια και πάνω σε αυτά να μην παίρνει. Και βεβαίω με προοπτική να γίνει και δάπεδο τσιμεντέλι, να μην βρεθούν χρήματα πάνω στη υποδομή και υπάρχουσα. Δεν προσδιορίζεται αυτό να γίνει. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει ποτέ διάγραμμα. Δεν υπάρχει ποτέ. Και τίποτα δεν υπάρχει ποτέ. Αυτά είναι σε